Παρελθόν αποτελούν οι ουρές για τη διεξαγωγή rapid test, αφού η χαλάρωση των μέτρων αποτυπώνεται και στα σημεία που διενεργούνται rapid test και που σύμφωνα με τον υπεύθυνο της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου σημειώνουν πτωτική πορεία. Η προσέλευση των πολιτών έχει αισθητά μειωθεί. Επειδή το άγχος πλέον προκειμένου να κάνουν υποχρεωτικά rapid test έχει σταματήσει, προσέρχεται ο κόσμος για να κάνει τα rapid test τα απολύτως αναγκαία. Είναι ενδεικτικό ότι χθες στο σημείο διεξαγωγής rapid test στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης διενεργήθηκαν 173 rapid test, εκ των οποίων 43 ήταν θετικά και αφορούσαν 21 άνδρες και 22 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 41 έτη. Στο σταθερό σημείο της Πλατείας Ελευθερίας διεξήχθησαν 348 rapid test, με θετικά να είναι τα 70 από αυτά που αφορούσαν 35 άνδρες και 35 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 42 έτη. Ακόμα και τα θετικά έχουν μειωθεί όπως αποτυπώνεται. Υπάρχει βέβαια μία αναλογία, θα σας πω την προηγούμενη, ήταν το 1 τέταρτο περίπου αυτών που κάναν τεστ ήταν θετικά. Τώρα διαπιστώνουμε ότι περίπου το 1 έβδομο με 1 έκτο είναι τα θετικά από αυτούς που κάνουν τα τεστ. Η εικόνα των rapid test δείχνει συνολικότερα αυτή την αλλαγή στη διαχείριση της πανδημίας από τους πολίτες, που εν ώψη πάντως του καλοκαιριού το να πάψουν να προσέχουν και να αφαιθούν σε λογικές προ-πανδημίας, είναι σαφές, όπως είπε ο κ. Μαματζάκης, πως θα επιφέρει προβλήματα το ερχόμενο φθινόπωρο. Χαλαρότητα θα την πληρώσουμε σε άλλη χρονική περίοδο. Θα πρέπει να είμαστε σκεπτόμενοι και προσεκτικοί όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, για να περάσουμε καλό φθινόπωρο. Πάντως, σε ό,τι αφορά τα σταθερά σημεία του ΕΟΔΗ που γίνονται rapid test, θα λειτουργήσουν τη Μεγάλη Παρασκευή από τις 12 έως τις 4, ενώ δεν θα λειτουργήσουν το Μεγάλο Σάββατο, την Κυριακή του Πάσχα και τη Δευτέρα μετά το Πάσχα. Μονάδες του Ηρακλείου είναι τα σταθερά σημεία, είναι οι πυλώνες. Δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε, διότι ο κόσμος τώρα είναι συνυφασμένος. Και παράδειγμα ήταν η αλλαγή που πήγαμε να κάνουμε την πλατεία Αγίας Εκατερίνης, όπου δεν δούλεψε και έτσι επανήλθαμε.